Лидеры 9 средиземноморских стран, которые образуют альянс МЕД-9, встретятся в пятницу на Кипре, где обсудят риски, связанные с эскалацией конфликта между Ливаном, Израилем и сектором Газа, а также рассмотрят пути решения углубляющегося гуманитарного кризиса. Ожидается, что этот саммит проложит путь к более активным действиям перед встречей Евросовета на следующей неделе. Κυπριακή Δημοκρατία, μέσα από την πρωτοβουλία Αμάλθια, είναι γνωστό ότι συμβάλαμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Γάζα, αλλά και μέσα από την ενεργοποίηση του σχεδίου Εστία την προηγούμενη Τρίτη, πετύχαμε μέχρι στιγμής τον επαναπατρισμό 2.000 πολιτών από 20 κράτη, μέσα από την συνεργασία 7 κρατών που χρησιμοποίησαν τους χώρους, τις υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Еще одной серьезной проблемой для Кипра является перспектива новой волны миграции из Ливана и Сирии. Ситуация на острове уже сложилась непростая из-за большого притока беженцев, особенно сирийцев, прибывающих через Ливан. И теперь президент Кипра Никос Христодулидис предупреждает, что возможности острова достигли своего предела. Βεβαίως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία ένα χρόνο έχει μειωθεί σε μεγάλο αριθμό η ροή μετανάστων προς την Κύπρο, αλλά δεν πάβει από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση στην περιοχή. Λογικό είναι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι που ψάχνουν φως στην άκρη του τούνελ, να επιχειρήσουν κάποια στιγμή να έρθουν πίσω στην Κύπρο. Περασμένη άνοιξη, η Κύπρος δέχθηκε μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών από τον Λίβανο. Νίκος Χριστοδουλίδης και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έσπευσαν στη Βηρυτό, η οποία και έλαβε πακέτο στήριξης ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όμως η επέκταση του πολέμου αλλάζει τα δεδομένα. Η Med9 θα εξετάσει τρόπους αντίδρασης εφόσον μεγάλος αριθμός ανθρώπων προσπαθήσει να φτάσει στην Ευρώπη μέσω Κύπρου και Ελλάδας. Από την Λευκωσία για το Euronews, Απόστολος Στάικος.